Και εγώ θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα βίας στην οικογένεια. Κάπου είχα διαβάσει μια έρευνα ότι περίπου 2-3 άτομα κάθε μέρα καταγγέλνουν επίσημα, αλλά βεβαίως ξέρουμε πως δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτεροι αριθμοί. Και επειδή την τελευταία φορά, Λίτα, είχαμε πει στην εκπομπή ότι είναι καλό τα θύματα να βγαίνουν μπροστά και να μιλούν για το πρόβλημά τους, προκειμένου ακριβώς να πάρουν δικαιοσύνη, νομίζω ότι η σημερινή σου εκπομπή θα συγκλονίσει. Χρειάζεται να πούμε κάτι, Ελίτα. Mm-hmm. Ότι η δική μου παρέμβαση ήταν ως προς το εξής. Ως προς το ότι θα πρέπει ένας άνθρωπος που νιώθει ότι αδικείται, που νιώθει ότι έχουν παραβιαστεί κάποια δικαιώματα και ελευθερίες του, να πηγαίνει και να καταγγέλει. Και σήμερα η δική μου παρέμβαση είναι, και αυτή είναι η δέσμευσή μου, αν θέλετε, ότι αυτή η ιστορία θα φτάσει μέχρι τέλους. Δηλαδή τα δικαστήρια να βγάλουν απόφαση για αυτή την ιστορία. Άρα δηλαδή, Ελίτα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εάν όντως αυτά που λέει η Άννα ευσταθούν, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κυρία δεν χτυπούσε μόνο την Άννα, αλλά χτυπούσε και το επόμενο κορίτσι, λέτε, που ήταν υπό την ανάδοχη φροντίδα της. Αυτό λέτε, Γεωργία? Ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν κανονισμοί. Αυτό μου είπε η αρμόδια λειτουργός που μίλησα μαζί της για αυτό το θέμα, μου είπε δεν υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Η λειτουργός του γραφείου ευημερίας, όταν την ρώτησα. Απλά μια ερώτηση κάνω γενικής φύσεως. Όταν υπάρχουν καταγγελίες κατά οποιασδήποτε ανάδοχης οικογένειας και έχει στο μεταξύ παιδιά, δεν πρέπει να πάτε εκεί να δείτε, να τα πάρετε ή να μιλήσετε μαζί τους? Μου είπαν, δεν έχουμε τέτοιους κανονισμούς. Ευχαριστώ. Με αυτή την ευκαιρία, εγώ τον Μαρίνο Κλεάνθους. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου. Τίποτα δεν κάναμε, Ελίτα. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να γίνουν καλύτερα κάποιες διαδικασίες. Να τονίσουμε κάτι, γιατί νομίζω έχει σημασία. Σήμερα δεν κάνουμε μια εκπομπή εναντίον του γραφείου ευημερίας. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Κάνουμε μια εκπομπή κατά των κακώς εχόντων. Και θέλουμε τα κακώς έχοντα επιτέλους να αλλάξουν. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι με το ίδιο, από την ίδια πλευρά. Διότι δυστυχώς αυτό το οποίο έζησε η Άννα και η κάθε Άννα δεν είναι virtual, έτσι, δεν είναι ψηφιακά τραύματα. Μαρίνο μου, πέρσι έτσι καιρό φιλοξενήσαμε, πόσες ήταν, 10 γυναίκες που δόθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες από το γραφείο ευημερίας και βιάστηκαν όλες. Μαρίνο μου, κάποιο σχόλιο αν θες να κάνεις. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι αγγίζουμε μόνο έτσι ψήγματα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Και λυπάμαι και φοβάμαι ότι δυστυχώς αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν έχει αγγίξει και δεν είναι πλήρως έτσι ταυτισμένο με τις ανάγκες του σήμερα. Οι οποίες δυστυχώς ανάγκες, Χριστίνα, θα αυξάνονται. Με αφορμή το τηλεφώνημα του παππού, Ελίτα, θα πρέπει να πούμε και το εξής. Φαίνεται τότε ότι αυτή η οικογένεια παρακολουθεί το από το γραφείο ευημερίας από τη γενιά του παππού. Αυτό έχω αντιληφθεί από αυτό που είπε ο παππούς, ότι είναι μια οικογένεια αδύνατη που είχε προβλήματα κτλ. Και άρα δεν πρέπει οι επόμενες γενιές που βγαίνουν από την ίδια οικογένεια να έχουν προβλήματα, και άρα θα έπρεπε λογικά η οποιαδήποτε λειτουργεί να ήταν πολύ πιο ευαίσθητη και να έβλεπαν το θέμα με πολύ πιο μεγάλη ευαισθησία. Κοίταξε, αυτό το θέμα, όπως το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, θα πάει κατευθείαν στην Υπουργό. Άννα, υποψιάζεσαι ότι μπορεί η ανάδοχη μητέρα σου να γνώριζε αυτά που μπορεί, αυτά που λες ότι σου έκανε ο ανάδοχος πατέρας σου, και γι' αυτό ίσως είχε βία, είχε ασκήσει τόση μεγάλη βία? Ναι, τώρα ναι. Τώρα αυτό σκέφτομαι, Μαρίνο μου, διότι την άλλη την κοπέλα που είχε σε αναδοχή, το μωρό τότε, του συμπεριφερόταν πολύ πιο διαφορετικά από μένα. Γλυκά, καλά, καλά, το αγαπούσε. Ενώ εγώ ήμουν το πετάμενο. Ήταν το μωρό της, εγώ ήμουν απλά είπαμε, υποχρεωτικά. Κάνεις πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Μπράβο σου. Ξέρεις, είναι πονεμένη ιστορία. Εγώ συναχωριέμαι πολύ, Ελίτα. Είναι ευαίσθητες ιστορίες τέτοιες. Και αυτά τα πράγματα έγιναν πριν 6, 7, 8, 10 χρόνια. Δηλαδή, 2000, φαντάζομαι, 98, 99 το αργότερο. Δηλαδή, είναι πρόσφατη ιστορία. Δεν μιλάμε για την δεκαετία του 70 και του 60 για να πει κάποιος ότι τότε δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος. Και στενοχωριέμαι γιατί πήραν ένα παιδί, του έδωσαν αγάπη drive-through, παίρνοντας το παιδό και από εκεί σε διάφορες οικογένειες, χωρίς έτσι να δείξουν ίσως την αγάπη και τη φροντίδα που θα έπρεπε η αρμόδια λειτουργεί. Και ανησυχώ πώς άλλα παιδιά μπορούν να είναι στην ίδια θέση.